προπονητή του εργατικού του Γιάννη Κοαστρίτη, κότσι, συγχαρητήρια. Μια θεωρώ πολύ σημαντική νίκη και πια δεν είναι βέβαια στην Α2. Ένα εργατικό που διαχειρίστηκε άψογα του τραυματισμού, τα προβλήματα, τι δύο ήττε. Έβγαλε πολύ πάθο. Πε μα δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα. Θα συμφωνήσω ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη, όπως κάθε νίκη. Πόσο μάλλον όταν μια ομάδα όπως εμείς προέρχεται από δύο συνεχόμενες κακές ήττες, ας πούμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, όχι μόνο για την νίκη σήμερα, για όλη τους την προσπάθεια και για την αντίδραση καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μετά και την προηγούμενη ήττα μας. Σήμερα εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι κερδίσαμε δίκαια. Προσπαθήσαμε, παίξαμε με πάθος, δώσαμε το 100% στην άμυνα και στη συγκέντρωση και φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Προσωπικά σε άκουσα να έλεγες όλη τη βδομάδα ότι πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό, περισσότερο πάθος, συγκέντρωση. Είναι αυτός ο οδηγός για τη συνέχεια του πρωταθλήματος μαζί ίσως με το κομμάτι της ψυχολογίας. Καθώς πιστεύω ότι διαχειρίστηκες πολύ σωστά και εσύ το τομέα της ψυχολογίας, έβλεπα παιδιά πιεσμένα να αποδείξουν. Νομίζω ότι σήμερα δεν είχε να αποδείξει κανείς τίποτα σε κανέναν. Βγήκανε πολύ καλά πράγματα μέσα στο παρκέ. Είναι αυτός ο οδηγός μας για τη συνέχεια. Όλα τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος στην ομάδα έχουν έρθει με τεράστια δίψα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό πιθανόν να δημιουργεί μία πίεση, η οποία ως ένα σημείο δεν είναι κακή. Το άσχημο είναι να βγαίνει αρνητικά αυτή η πίεση. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Ό,τι και να γίνεται ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πρέπει σε κάθε προπόνηση να δίνουμε το 100% και από εκεί και έπειτα να μην υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο και να μπαίνουμε στο παιχνίδι με 100% προσήλωση και κυνηγώντας πάντα το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον Σάκη τον Καρίδα. Σάκη, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας. Μια θεωρώ πολύ σημαντική νίκη, όπως και όλες βέβαια στην Α2. Μετά από δύο ήττες η ομάδα όχι μόνο κέρδισε, αλλά πιστεύω ότι έβγαλε και πολλά πράγματα που θέλετε να βγάλετε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό ήταν ο στόχος της ομάδος. Παιχνίδι με παιχνίδι να γίνεται καλύτερη. Είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα το προηγούμενο Σάββατο. Δουλεύουμε καθημερινά για τα όποια μειονεκτήματα έχουμε, έτσι ώστε κάθε Σάββατο να παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Σήμερα πραγματικά βγάλαμε ενέργεια και πάθος, ένα στοιχείο το οποίο δεν το είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε. Αλλά από αύριο κιόλας πρέπει να σκεφτόμαστε το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Όφη, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί έχουμε έτσι δύο άτυχα αποτελέσματα, οπότε επιβάλλεται να κερδίσουμε το Σάββατο. Αν θέλουμε να πάμε ψηλά, πρέπει να κερδίσουμε το Σάββατο οπωσδήποτε. Επιβεβαιώνεται αυτό που μας λέγατε και εσύ και διάφοροι άνθρωποι της ομάδας, ότι η φετινή Α2 είναι μαραθώνιος για όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Πιστεύεις ότι το σημερινό παιχνίδι πρέπει να είναι οδηγός όσον αφορά το πάθος, το τρέξιμο, η ψυχολογία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Σίγουρα πρέπει να είναι οδηγός. Κρατάμε την καλή εμφάνιση, κρατάμε κάποια στοιχεία ακόμη που δείξαμε στο γήπεδο σήμερα. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχάσουμε το επόμενο Σάββατο. Θα πρέπει να τα κρατήσουμε και αυτά που κάναμε και σήμερα, κάποια λαθάκια, πάλι να μπορούμε να τα διορθώσουμε όλη την εβδομάδα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο παιχνίδι του Σαββάτου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον Κωστή Εζόμο. Κωστή, συγχαρητήρια για την εμφάνιση και την νίκη σήμερα. Να σας ακαδικώσει, μας είπε και ο coach, πολύ σημαντική νίκη, ειδικά νίκη ψυχολογίας μετά από δύο κακές ήττες, όπως μας είπε. Πώς είδες το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά που κάναμε ακριβώς ό,τι μας ζήτησε ο προπονητής. Πριν από κάθε παιχνίδι είμαστε πολύ διαβασμένοι. Τώρα τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν μας βγήκε. Σήμερα κάναμε ακριβώς ό,τι έπρεπε και στην άμυνα ειδικά και πήραμε το παιχνίδι έτσι όπως έπρεπε. Πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, το ξέρετε και εσείς αυτό. Είναι και μια νίκη ψυχολογίας για την ομάδα, καθώς υπήρχε μια πίεση να αποδείξει ότι μπορεί για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ναι, εννοείται. Εντάξει, μετά από αυτές τις δύο κακές εμφανίσεις που κάναμε, πολλοί άρχισαν να μας αμφισβητούν. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να χτίσουμε και να δείξουμε ποιοι είμαστε και τι ομάδα έχουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κοντά μας τον Λευτέρη Ακεψεμαΐδη, παίχτη του Ερμή Λαγκαδά. Λευτέρη, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για την ομάδα σου. Έχετε ξεκινήσει λίγο άσχημα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά, τραυματισμοί. Δεν έπαιξε σήμερα ο Βουτσίτσεβιτς. Ο Αρκαδικός είχε τρομερή πίεση, έπαιζε και στην έδρα του. Πες μας δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα. Όντως είναι αλήθεια ότι ο Αρκαδικός, γνωρίζοντας ότι εμείς θα έχουμε τρομερές απουσίες και μάλιστα για σημαντικούς μας παίκτες, ήθελε από την αρχή να επιβάλλει το ρυθμό του στο σημερινό αγώνα.
Θεωρώ πως μέχρι ένα σημείο ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, αλλά είναι λογικό όταν δεν υπάρχουν backup τα οποία θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μέσα στο παιχνίδι, ώστε να αντικαταστήσουν τους βασικούς παίκτες. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Νομίζω ότι μέχρι το 30 περίπου ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί. Κρατάμε αυτά τα 30 λεπτά. Ελπίζω οι συμπαίκτες μου, οι οποίοι είναι τραυματίες, να ανταπεξέλθουν από τους τραυματισμούς, να γυρίσουν γρήγορα και να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη συνέχεια. Είναι ένα καινούριο restart από το επόμενο Σάββατο εναντίον του Ηρακλή στην έδρα σας. Σίγουρα είναι ένα καινούριο restart. Για μας το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι τελικός. Δεν βλέπουμε κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Με το καλό να γυρίσουν οι τραυματίες μας, που είναι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για την ομάδα, και πιστεύω ότι θα τα δώσουμε όλα για να πούμε ξανά σε ένα σωστό δρόμο, ώστε να κυνηγήσουμε αυτό που επιθυμούμε, τη σωτηρία. Σε θεωρώ ένα από τους πιο έμπειρους παίκτες στην Α2. Πιστεύεις ότι είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα όλων των εποχών φέτος? Σίγουρα. Από τόσα χρόνια που παίζω στην κατηγορία, νομίζω ότι φέτος είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν ομάδες από την επαρχία που έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε σε όλες τις έδρες. Πράγμα που το κάνει πάρα πολύ συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά, υγεία και ό,τι επιθυμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσύ.